Η εσωτερική πύλη ανοίχθηκε και οι άντρες το μετέφεραν σε ένα γενοβέζικο πλοίο, γεγονός που έφερε κέριο πλήγμα στο ηθικό των αμυνών. Επωφελούμενος από την κατάσταση που την έβλεπε, που παρακολουθούσε από κοντά ο Σουλτάνος, φώναξε: «Η πόλη είναι δική μας». Διέταξε μια τελευταία επίθεση των γενιτσάρων στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Τη διεύθυνε ένας γιγαντόσωμος άντρας με το όνομα Χασάν, ο οποίος άνοιξε δρόμο ακολουθώντας από τους άλλους. Εκεί βέβαια το γονατίσαν οι παρασπιστές και το σκότωσαν. Από πάνω από το πτώμα του περνούσαν οι άλλοι γενίτσαροι και ακολούθησε μια φοβερή σφαγή. Αρκετοί γενίτσαροι κατάφυσαν και μπήκαν στο εσωτερικό τείχος και σκαρφάλωσαν χωρίς αντίσταση, δεν υπήρχαν πλέον αμυνόμενοι. Την ίδια στιγμή οι τουρκικές σημαίες έκαναν την εμφάνισή τους στον πύργο πάνω στην οπίστια πύλη και άρχισαν να φωνάζουν «Εάλλοι πόλεις». Ο αυτοκράτορας έκυπος έσπευε από την πίσω πύλη. Η σύγχυση ήταν τόσο πολύ μεγάλη που άρχισαν πλέον από παντού να γίνονται διαρροές και να εισβάλλουν οι εισβολείς μέσα στην πόλη. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κάλπασε για να συγκρουστεί στην πύλη του Ρωμανού. Μετά από μια τελευταία προσπάθεια, ο αυτοκράτορας αντιλήφθηκε ότι η μάχη είχε χαθεί. Με την κραυγή, η πόλη έχει παρθεί και εγώ ζω ακόμα. Κατέβηκε από το άλογο του, πέταξε τα παράσημά του και όρμησε με το κεφάλι κατά τους τείχους των εφορμούντων γενιτσάρων. Η απελπισμένη σύνεση του Κωνσταντίνου, όπως την περιγράφει ο Βρετανός ιστορικός Γκίμπον, πέταξε την πορφύρα μέσα στο πανδαιμόνιο και έπεσε από ένα άγνωστο χέρι, είχε ως αποτέλεσμα να μην βρεθεί ποτέ η σωρός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και αυτό βέβαια ήταν η μήτρα που γέννησε το μεγάλο θρύλο για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, που θα το πούμε παρακάτω. Σε διάστημα μίας ώρας, γράφει ο ιστορικός Μιχαήλ Λούκας, ολόκληρο το τεράστιο μέρος του τείχους είχε γεμίσει από άντρες και γυναίκες, από τη μια από τους εισβολείς και από την άλλη από ένα πλήθος που δεν ήξερε πού να πάει. Οι Οθωμανοί που μπαίνανε μέσα κυνηγούσαν, τους κυνηγούσαν παντού, τους χωνεύανε, άλλους συλλαμβάνανε εχμαλώ τους, άλλοι τρέχανε να βρουν προστασία μέσα στις εκκλησίες. Και όταν βρήκανε, τους κυνηγούσαν από πίσω οι Οθωμανοί, και όταν κάποιες βρήκανε τις πόρτες κλεισές, τις χτυπούσανε με αξίδες, τις παραβιάζανε και μπαίνανε μέσα και φέρνανε τον όλεθρο και την καταστροφή. Ενώ οι ιερείς συνέχισαν την ψαλμωδία στο ιερό, το περισσότερο εκκλησίασμα δένονταν με νωρίδες που έσκυζαν τα φορέματα των γυναικών και τις χρησιμοποιούσαν σαν σκηνιά και σαν πρόβατα, αφού τους κάνανε εχμαλώ τους, τους έρνανε μετά έξω στον δρόμο και στρατιώτες τους πετούσαν σαν να ήταν κτίνη. Ο Μωάμεθ καθυστέρησε την δική του θριαμβευτική είσοδο στην πόλη που είχε κατακτήσει πλέον μέχρι αργά το απόγευμα εκείνης της μέρας. Τότε με μία συνοδεία από γενίτσαρους, σωματοφύλακες και από τους υπουργούς του προχώρησε έφηβος προς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Αφού ξεπέζεψε στο κατόφλι, έσκυψε στη γη και με ανατολίτικο πνεύμα πήρε μία χούφτα χώμα το οποίο έριξε πάνω από το κεφάλι του για να δείξει ταπεινοφροσύνη. Αφού μπήκε στην εκκλησία, κατευθύνθηκε προς το ιερό. Ενώ προχωρούσε, πρόσεξε έναν στρατιώτη του, προσπαθούσε να κόψει ένα κομμάτι μάρμαρο από το πάτωμα. Γύρισε προς το μέρος του και το ρώτησε: «Γιατί καταστρέφεις το δάπεδο?» Αυτός απήντησε: «Για την πίστη». Τότε ο Σουλτάνος, οργισμένος, του είπε: «Εσένα δεν σε φτάνουν οι θησαυροί και οι εχμάλωτοι. Τα κτίρια και η πόλη ανήκουν σε μένα». Τον γλώτσισε και τον πέταξε έξω. Αφού ελευθέρωσε μερικούς Έλληνες που βρίσκονταν μέσα στην Αγία Σοφία, κρυμμένοι σε διάφορες γωνίες, και άφησε τους ιερείς να φύγουν, ζήτησε η Εκκλησία να γίνει τζαμί. Ανέβηκε ένας μουσουλμάνος ιερέας και απήγγειλε μια προσευχή. Η ησυχία επικρατούσε στους δρόμους όταν βγήκε από το κτίριο. Η διαταγή είχε ισιακουστεί. Η λαφυραγωγία ήταν αρκετή αμοιβή για τους στρατιώτες. Ο Σουλτάνος κάλπασε παστιασκίζοντας την πλατεία στο καταερυπωμένο βασιλικό ανάκτορο των Ισαμινών,
βγαίνοντας τα στίχη κάποιου Πέρση ποιητή. Αράχνη πλέκει τους ιστούς στου Κέσσαρα του Κάστρων και γλάφκα κράζει τη φωνά στις αφρασίες τους πύργους. Είναι γνωστό ότι η πτώση της Κωνσταντινούπολης όταν έγινε γνωστή σε όλη τη Ρωμαιοσύνη υπήρξαν πολλοί που γράψαν το αυτή. Υπήρξαν πολλές μαρτυρίες, υπήρξαν πολλά χρονικά, πολλά τραγούδια, πολλά λυρικά άσματα. Ένας Βυζαντινός, ο Φραντζής, γράφει «Όπως το φως το εξ ουρανού, φως αστραπτών κατέβαινε εξ ουρανού και διόλυς της νυχτός άνθεν της πόλης, εστός διέσκεπεν αυτή». Το φως αυτό φάνηκε, λέει, για πρώτη φορά τη Μεγάλη Παρασκευή, 30 Μαρτίου, στη λιτάνευση του Επιταφείου. Ήταν ένας προάγγελος των γεγονότων. Άπλωσε τις ακτίδες του πάνω από τη βασιλεύουσα σαν να την σκέπαζε και ύστερα στάθηκε πάνω από την Αγία Σοφία όλη τη νύχτα. Και αυτό συνεχίστηκε στη συνέχεια τις επόμενες μέρες όταν άρχισε η πολιορκία της πόλης. Έως τις 26 Μαΐου ημέρα Σάββατο. Το φως τότε κατέβηκε και στάθηκε πάνω από την Αγία Σοφία, μαζεύτηκε και ύστερα διασκορπίστηκε αργά αργά και χάθηκε. Τη νύχτα εκείνη πριν διασκορπιστεί το φως, ο Μωάμεθ είχε πάρει την απόφαση να λύσει την πολιορκία και να φύγει. Λένε ότι φοβόταν αυτό το φως, φοβόταν το θαύμα. Εκείνο το βράδυ, 26 Μαΐου, είχε καλέσει τους φίλους του προφήτες του να του δώσουν εξήγηση τι σημαίνει αυτό το φως, από τα γράφει ο Ιωάννης στον Απόστολο Φραντζίσκο. Εκείνοι προσπαθούσαν να τον πείσουν πως δεν πρέπει να φοβάται 5-6 ακτίνες, αφού σύμφωνα με τις δικές τους προφητείες η πόλη θα γίνονταν δική τους. Όμως ο Μάμεθ δεν τους πίστευε. Ο Γιώργος Φρατζής λέει πως σκέφτονται επί την αύριον η Αθήνα και την πολιορκία λύσει. Και εκείνο ακριβώς το βράδυ, τη στιγμή που θα έπαιρνε την απόφαση να λύσουν την πολιορκία και να φύγουν, κοιτάζουν προς τον ουρανό και το φως το βλέπουν να διασκορπίζεται αργά και να χάνεται. Και το σκότος εκάλυπτε την πόλη. Τότε ο Ζαγανός Πασάς, αυτό που είχα πει εγώ, ένας σκληρός εξωμότης, στρατηγός του Μωάμεθ, αναφώνησε. Ο Θεός ήταν ήμπεν καταλήπει αυτούς, διότι ο αμοιρά, έστικα σκυθροπός και λυπούμενος, δεν βλέπεις δια του φωτός εκείνου σημείων ότι την πόλη του τάφτη η σχήρα σου δώσει. Και ύστερα ήρθε ο κατακλυσμός. Ένας φοβερός κατακλυσμός, Μάη μήνα, που παρέσυρε τους προμαχώνες πάνω από τα τείχη και έφερε τους υπερασπιστές σε μεγάλη αμηχανία. Ήταν το σκοτάδι που έπεσε στην πόλη μέρα μεσημέρι, λίγες ώρες μόνο πριν πέσει η πόλη. Και πολλοί είπαν πως ήταν παρόμοιο με το σκότος που είχε πέσει στη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Ήταν και η σελήνη που θα χάνονταν, όπως έλεγε η προφητεία. Και χάθηκε στις 24 Μαΐου, σκορπίζοντας τον τρόμο στις ψυχές των ανθρώπων που γνώριζαν την παλιά προφητεία. Η πόλη δεν θα πέσει, έλεγαν, παρά μόνο όταν η σελήνη και τη γεμάτη φανεί λειψίνη στο δίσκο της. Αυτό το αναφέρει και ο Νικολό Μπάρμπαρο, ένας αυτόπτης μάρτης της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Η λαϊκή μούσα σε όλη τη Ρωμαιοσύνη τραγούδησε, θρύνησε την πτώση της πόλης. Ένα άσμα από τη Θεσσαλία, από τον Καπά Καρδίτσας. «Νάμαν δεντρή στη Βενετιά, χρυσή μιλιά στην πόλη και κόκκινη τριανταφυλιά μέσα στους 7 ουρανούς. Να ανέβαινα να βίγλιζα την πόλη ως το χέρι. Πόλη μου, για δε χαίρεσαι, για δε βαρείς παιχνίδια. Το πώς μπορώ να χαίρομαι και να βάλω παιχνίδια. Μέσα με δέρνει ο θάνατος, νόξο με δέρνει ο Τούρκος. Και από τη δεξιά μου τη μεριά, Φράγκος με πολεμάει». Ένα άλλο από την Ήπειρο.